Σας. Σήμερα κάνω αυτό το βίντεο τύπου vlog για να σας πω ένα τεράστιο, υπερτεράστιο ευχαριστώ για τους 2.000 και συνδρομητές που φτάσαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γι' αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Με τίποτα όμως να φτάσουμε τόσο σύντομα στους 2.000, έχω το κανάλι εδώ και ένα μήνα και κάτι και πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα. Σας υπέρ ευχαριστώ, σας λατρεύω, είναι υπέροχο αυτό το συναίσθημα. Πραγματικά, τώρα θα μου πείτε, οκ, πώς κάνεις έτσι, 2.000 είναι. Απλά δεν περίμενα να τις πάρω τόσο γρήγορα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Επίσης, φτάσαμε στη σελίδα στο Facebook 600 και like, το οποίο είναι και αυτό κάτι wow, απίστευτο, στροφοφανταστικό, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και για να το γιορτάσουμε, θα κάνω ένα Q&A. Στην ουσία θα πρέπει να μου αφήσετε εσείς τις δικές σας ερωτήσεις για να απαντήσω σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο θα κάνω στο μέλλον, για να απαντάω τις ερωτήσεις σας στο Q&A. Τώρα θα μου πείτε αντιγράφεις το muffin και το Wagyu, που ο Wagyu αντιγράψε το muffin και ολόκληρη ιστορία, επειδή έτυχε να φτάσουμε και τα 3 κανάλια 2.000 συνδρομητές μαζί σχετικά. Ο Muffin έφτασε πρώτος, μετά ο Wagyu και μετά εγώ. Απλά επειδή σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή ιδέα, το είχα σκεφτεί όμως πριν το Wagyu νομίζω. Δεν θυμάμαι για το Muffin σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει, απλά ήθελα να κάνω ένα live για να το γιορτάσουμε. Ακόμα δεν είμαι έτοιμη όμως με το Twitch. Δεν τα έχουμε βρει ακόμα με το Twitch. Πρέπει να ψαχτώ λίγο, να δω πώς θα το κάνω, πώς θα το φτιάξω. Γενικά το προφίλ μου να είναι λίγο πιο όμορφο και τι παίζει γενικά με τους moderators και όλα αυτά. Πρέπει να το φτιάξω λίγο. Όταν θα ξεκινήσει το live θα σας ενημερώσω σίγουρα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Απλά καλό είναι να με γνωρίσετε λίγο, γιατί οι περισσότεροι από εσάς δεν με ξέρετε. Άμα δεν παρακολουθείτε στο άλλο κανάλι δεν με γνωρίζετε. Οπότε περιμένω τις ερωτήσεις σας για να με γνωρίσετε καλύτερα, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Γενικά παίρνω πολύ αγάπη και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν περίμενα να πάει τόσο καλά το κανάλι. Τώρα θα σας πω τις σκέψεις μου για το κανάλι, τι σκέφτομαι να γίνει, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Άντε τώρα με ρωτάτε αν θα κάνω Minecraft, αν θα ξεκινήσω survival σειρά Minecraft και τέτοια. Ακόμα ψάχνω, θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν θέλω να ξεκινήσω απλά ένα world και να πω ότι ξεκινάω να παίζω Minecraft και να κάνω διάφορα πράγματα. Έψαξα κάποια μοντάκια τα οποία μπορεί να μην τα σηκώνω το PC μου, θα δούμε, θα δείξει, δεν ξέρω, θα το ψάξω. Σίγουρα θα κάνω κάποια σειρά Minecraft, προσπαθώ να πειραματιστώ και λίγο μόνη μου να δω αν μπορώ να τα καταφέρω, φτιάχνω σπίτια μόνη μου και άλλα τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσει, απλά είμαι λίγο αγχωμένη για αυτό το θέμα, μήπως δεν πάει καλά, μήπως φάω hating γιατί δεν είμαι τόσο καλή στο Minecraft, αλλά δεν πειράζει, υγεία. Και το Sims συνεχίζει κανονικά, το λατρεύετε, το αγαπάτε. Δεν έχω καταλάβει ακόμα το λόγο. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει, και εγώ αγαπώ να κάνω αυτή τη σειρά. Wolf Among Us, το αγκαλιάσατε με αγάπη και όλα αυτά θα συνεχίσει. Απλά θέλω μια μεγάλη χάρη από εσάς να μην μου κάνετε spoil στο τι θα γίνει μετά. Γιατί δεν μου έχετε πει ακόμα spoilers. Αλλά μερικοί με απειλούν ότι θα μου κάνουν spoil. Οπότε, όχι. Μην το κάνετε αυτό. Sims 4 τώρα. Θα κάνω μια σειρά την οποία θα είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές του άλλου μήνα. Ελπίζω να καταφέρω να το πάρω μέχρι τότε. Και θα ξεκινήσω και σειρά Sims 4. Κανονικά θα μείνει όμως η σειρά Sims 3. Δεν πρόκειται να τη διακόψω γιατί θα κάνω 4. Απλά θα κάνω ένα ζευγάρι στο 4 να είναι κάτι πιο διαφορετικό, κάτι πιο καινούριο. Τώρα, όσον αφορά το Q&A, επειδή δεν το ανέλησα και πάρα πολύ, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ οι ερωτήσεις σας να γίνονται στο Facebook. Θα κάνω ένα post στο Facebook, το οποίο θα είναι boom, με το που μπαίνετε στη σελίδα μου θα το βλέπετε φατσαμούρι και θα αφήνετε εκεί πέρα τις ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν τώρα δεν έχετε Facebook και δεν μπορείτε να αφήσετε τις ερωτήσεις μέσω Facebook, μπορείτε να τις αφήσετε εδώ πέρα στο YouTube. Αλλά για μένα θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κάνετε τις ερωτήσεις στο Facebook, γιατί θα μπορώ να τις βρω πολύ πιο εύκολα, ενώ στο YouTube γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα με τα σχόλια, οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οπότε, αν έχετε Facebook, θα σας έχω το link από κάτω του post να πάνετε να αφήσετε τις ερωτήσεις εκεί πέρα. Και αν δεν έχετε Facebook, τότε μπορείτε να αφήσετε εδώ πέρα στο YouTube. Αυτό. Δεν έχω νομίζω κάτι άλλο να πω. Σίγουρα θέλω να πάρω καινούριο μικρόφωνο. Έλαβα κάποια παράπονα για τον ήχο, είτε ότι ακούγομαι χαμηλά, είτε ότι εγώ παρατήρησα ότι έχει θόρυβο από πίσω και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Πρέπει να πάρω κάποια στιγμή μικρόφωνο.
Τώρα το μικρόφωνο μου το οποίο έχω είναι χάλια σχετικά με το προηγούμενο που είχα στις αρχές. Στις αρχές είχα ένα άλλο, τώρα έχω ένα άλλο. Πρέπει να πάρω αυτό που είχα στις αρχές και σκέφτομαι να το αγοράσω. Είναι βέβαια λίγο ακριβό, όπως σας είπα τώρα είχα αρκετά έξοδα επειδή πήρα τον υπολογιστή. Θα δούμε πώς θα γίνει, σιγά σιγά. Εδώ πέρα ενωμένη δυνατή θα τα καταφέρουμε. Και ελπίζω να φτιάξω και το θέμα με τον ήχο. Μαθαίνω το Premiere. Το μόνο κακό που έχω πάθει τώρα τελευταία είναι να ξεχνάω να βάζω στο Sims intro. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Γιατί. Όπως και είχα φτιάξει ένα πολύ ωραίο intro για το βίντεο Minecraft που έκανα. Αλλά ξέχασα να βάλω και εκεί intro. Wow, είμαι πολύ έξυπνη. Τι να πω, okay, θα προσπαθήσω να βάζω intro και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το Premiere είναι δύσκολο. Σαν πρόγραμμα τώρα το μαθαίνω, αν βλέπετε κάποια περίεργα πράγματα στο edit που δεν νομίζω να βλέπετε και τίποτα περίεργο, θα το διορθώσουμε και γενικά προσπαθώ να το κάνω όσο πιο όμορφο γίνεται. Αυτά, πείτε μου και εσείς στα σχόλια τη γνώμη σας, πώς σας φαίνεται το κανάλι που έχει φτάσει ως εδώ που έχει φτάσει. Δεν έχει φτάσει και πολύ μακριά, αλλά... καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν έχω κάνει και άπειρα βίντεο, αλλά υπάρχει μια αγάπη έτσι, μια καρδούλα έτσι, μια τέτοια. Οπότε, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, πείτε μου τι θέλετε να κάνω εγώ στο κανάλι, τι θα σας άρεσε να δείτε, αν θα θέλετε να έχω πρόγραμμα. Σας είπα τι σειρές θα κάνω, αλλά δεν ξέρω ακόμα για το πρόγραμμα, ίσως να βάζω 3 βίντεο την ημέρα. Ίσως μπορεί να θέλετε και ένα vlog την ημέρα, το οποίο θα βρίσκεται εσείς στο θέμα του vlog. Θα ήταν πολύ ωραία ιδέα να μου λέτε τι θέμα vlog θέλετε να κάνω, γιατί εγώ από vlogs δεν έχω και πολλές ιδέες, δηλαδή ναι, δεν έχω και πολλές ιδέες, οπότε μπορείτε να μου επιλέγετε εσείς τα θέματα vlogs που θα κάνουμε. Μπορεί να είναι 3 βίντεο με παιχνίδια και 4 βίντεο και το ένα θα είναι vlog. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, τέλος πάντων θα τα πούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τους 2000 συνδρομητές και φιλάκια πολλά. Μουα! Γεια σας!